Ο πλήρω Λιβανό, υποψήφιο βουλευτής Νέα Δημοκρατία, έτελο Ακαρνανία. Έτσι ακριβώ. Αφού ξεπέρασα το γλωσσοδέτη τη έτελο -ακαρνανίας, δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν είναι <laughs> έτσι γλωσσοδέτη έτσι. ρεζίνα, είναι ωραίο νομό. Είναι ωραίο ε, νομό γιατί έχει καταγωγή από εκεί. Τεχ... Πέντε φυσικέ και τρει τεχνικέ. Είναι ο ωραιότερο νομό. Ναι. Έχουμε μείνει λίγο πίσω στην <laughs> ανάπτυξη στον τουρισμό, αλλά ερχόμαστε δυνατά. Θα τα Ήρθα κατευθείαν από Αγρίνιο, αλλά φτάσαμε στην ώρα μα. Διότι εκτό από είσαι στην συνεφείς, ώρα. Εμεί δεν το λακαρνάνε. <laughs> Πάντα είσαι στην ώρα σου, αγαπημένο μου σπίλιο. Και όταν είχαμε κάνει πριν κάποιο καιρό, τα προηγούμενα χρόνια έτσι, το βίντεο, είχα την ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά και τότε είχαμε περάσει σε πιο προσωπικά ζητήματα για τον μπαμπά, για την μαμά, για όλε αυτέ τι σχέσει. Σήμερα πια, αφού έχει περάσει και από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, θα ήθελα να σε ξεκινήσω από εκεί. Γιατί κάθε μέρα. Ε, πολλοί άνθρωποι μας παρακολουθούν ε, και που οι και των αγροτών είτε μένουν πίσω είτε προλαβαίνουν λίγο για να τους πάνε το κολατσό, για να γυρίσουν και είναι και εκείνε αγρότησες. Τι προβλέπετε πια? Καταρχήν να πούμε ότι χωρίς ε, τη γυναίκα αγρότησα, χωρίς τη γυναίκα ε, θεμέλιο λίθου του σπιτιού κάθε αγρότη και κάθε κοινοτρόφου, δεν θα υπήρχε παραγωγή. νομίζω. Ότι συμφωνεί αυτό κι εσύ που έχει. Απόλυτα. Ω αγροτόπεδο. Νέε καταγωγέ. Ω αγροτόπεδο. Ε, οφείλουμε τα πάντα, όχι μόνο στη λογική του ότι είναι η μάνα μα, είναι η αδερφή μα, είναι η γυναίκα μα, είναι η κόρη μα. Οφείλουμε τα πάντα γιατί είναι ο στυλοβάτη του σπιτιού. Ε, Προχθέ το βράδυ πήγα σε δύο φίλου σε ένα χωριό έξω από το Μεσολόγγι. Ένα πολύ μικρό σπιτάκι με ένα φανταστικό κήπο, με πολύ περιποιημένε τι γλάστρες, ήταν στο Νιχόρι, το ξέρεις έξω από το Μασχολόγγι. Το νιχώρι, νιχώρι, ωραίο χωρίο. Το νιχώρι, σωστά. Yeah. Και ε, ε, εκεί ήταν ένας άνθρωπος με πραγματικά ροζιασμένα χέρια που έχει περνάει όλη του τη ζωή μέσα στους τάβλους του και είχε γύρω του σε ένα, μια πολύ μικρή κουζίνα που όμως είναι και τραπεζαρία που σκαρφαλώραμε ένα πάνω από τον άλλον για να περάσουμε ε, αγάπη, ε, δύναμη, πολύ, ε, πολλά ωραία συναισθήματα και πίσω από αυτόν τον άνθρωπο ήταν μια γυναίκα. Mm. Η οποία ήταν και λιγερόκορμη, σαν να κάνει φοβερό αθλητισμό με τα εγγόνια τη. Φαινόταν σαν μαραθωνοδρόμο η... όμω. Με την εργασία. Ήταν και όμορφη <laughs> και ξανθιά και ε, όλα τα καλά. Χωρί ε, τι γυναίκε που είναι δίπλα στου αγρότε είναι και οι ίδιε αγρότε. Αυτό ήθελα να δεν πω. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Αυτό ήθελα να πω, αγαπημένοι μου σπίτι. Ήθελα να πω το εξή. Ότι επειδή κάποιε φορέ όταν μένει κανεί στην Αθήνα, αντιλαμβάνεται αλλιώ το τι ακριβώ συμβαίνει στην επαρχία. Η γυναίκα αγρότησα πια είναι στη λοβάτη όχι μόνο του σπιτιού, αλλά και ολόκληρη τη σοδιά. Αν εκείνη δεν δει τι ακριβώ γίνεται, δεν προχωράει η σοδιά παρακάτω. Το λέω αυτό. Γιατί έχει τύχει πολλές φορές να πάω ε, έτσι και να κάνω ρεπορτάζ ε, σε Ελληνίδε αγρότησε, όπου δίνουν εντολές στο σύζυγο πώς θα τα κάνει αλλά και σκάβουν οι ίδιες. Γι' αυτό και πριν ε, σου έδωσα αυτή την εικόνα ότι και στο σπίτι θα γυρίσει να πάει το κολατσό αλλά και θα πάρει μέρος στις εργασίες. Ε, Όπω το λες είναι πάνω κατά πάνω και κάνουν διπλή και αν έχουν παιδιά και τριπλή δουλειά. Και το σπίτι και τα παιδιά. Και τον αγρό, άρα... Και τον άντρα. Ε, εντάξει, <laughs> ας, πούμε, ας πούμε ότι μπορούμε να αυτοεξυπηρετηθούμε σε ένα <laughs> βαθμό. Ε, αλλά πραγματικά εγώ ε, ε, θεωρώ ότι όλη αυτή η εμπειρία που έχω και κυρίως έχουν και τα παιδιά μου που είμαστε μεγαλωμένοι στην Αθήνα και ζουν εδώ, πάνε σχολείο εδώ, είναι συγκλονιστική για αυτά. Και εμένα με με γεμίζει με αισιοδοξία και δύναμη για αυτό που κάνω, αλλά νομίζω ότι διαμορφώνει και αυτό το οποίο είμαι και ήταν και επιλογή μου να πολιτεύομαι στην Ετωλοακαρνανία, γιατί θεωρώ ότι θα διαμορφώσει καλύτερα αυτή η συνολική εμπειρία και η επαφή ακριβώς με αυτούς τους ανθρώπους και την ψυχολογία και την προσωπικότητα των παιδιών μου. Που, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, τα παιδιά μας είναι η μεγαλύτερη μας περιουσία, η μεγαλύτερη μας αγωνία. Και αυτό για το οποίο νομίζω ότι ο καθένας από εμά ε, δουλεύουμε και υπάρχουμε. Μου έκανε εντύπωση πριν ε, που μίλησες έτσι με καλολογικά στοιχεία, κοσμητικά επίθετα για, την, ε, για το σπιτάκι που αντίκρισες όπου εκεί είδε μια κουζίνα που γινόταν τραπεζαρία και που ε, είδε και μια όμορφη γυναίκα. Αυτά έχουν λείψει σήμερα. Δηλαδή είναι εικόνες που τις αναζητά κανείς και τις βρίσκει μόνο στην περιφέρεια. Είμαι σίγουρος ότι θα τις βρίσκει σε πολλές γειτονιές της Αθήνας. Αλλά νομίζω ότι αυτή η αίσθηση και αυτή η ενέργεια έχει χαθεί από τη μεγάλη πόλη. Ε, οφείλω να ομολογήσω ότι συνολικά η εμπειρία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω και την υπόλοιπη ε, περιφερειακή Ελλάδα εκτός από την Ετωλοκαρνανία. Η Ετωλοκαρνανία για μένα είναι ε, ο τόπος που αγαπώ, είναι ο τόπος που εκλέγομαι και οφείλω τα πάντα για την πολιτική μου πορεία αλλά α, είχα την ευκαιρία να δω και την υπόλοιπη Ελλάδα και θα σας πω ε, μια περίπτωση που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στοιχείο άλλη ε, άλλης κοπής άλλης γενιάς, μια κοπέλα η οποία έκανε τις σπουδέ της έφυγε από τη Χίο, έτσι, μεγάλωσε εκεί από αγρότες γονείς είχαν ε, πορτοκάλια οι γονείς της. και η ίδια μεγάλωσε εκεί ε, πήγε στο Πανεπιστήμιο, έκανε μεταπτυχιακά, πήρε τις υποτροφίες και γύρισε πίσω και έχει κάνει μια ε, παραγωγική μονάδα ε, που η ίδια είναι αγρότησα αλλά ταυτόχρονα έχει καταφέρει και έχει κάνει μεταποίηση των αρωματικών φυτών που παράγει και έχει κάνει μια εκπληκτική εταιρεία. Για το αυτό θέμα το... είναι ποιες είναι οι συνθήκες για να κάνει ένας νέος άνθρωπος κάτι τέτοιο σήμερα. Δηλαδή είμαι εγώ που έχω σπουδάσει, που έχω έρθει απ' έξω, που έχω α, δύο κτήματα και θέλω κάτι να τα κάνω. Αλλά δεν θέλω να γίνω κι εγώ παραγωγός φιστικιών παράδειγμα, αλλά να δω με ποιον άλλο τρόπο θα αξιοποιήσω αυτά τα φιστίκια. Δηλαδή μπορεί να μου δώσουν παράδειγμα ένα ε, ιδιαίτερο μέλι. μπορεί να μου δώσουν ε, ένα ε, καλλιντικό. Πώς εγώ χρηματοδοτούμε για όλα αυτά. Υπάρχει κάτι στο ε, κοντινό μου μέλλον μπροστά να δω πώς θα τα αξιοποιήσω. Η προσθέμενη αξία είναι στη φαντασία, είναι στις ιδέες και είναι στα ιδιαίτερα προϊόντα. Δεν είναι απλά στο τι βγάζει γη. Είναι πώς μεταμορφώνουμε το προϊόν που βγάζει και γη. Και πώς το πουλάς. Και πάντοτε, και αυτή ήταν η προσπάθειά μου στο Υπουργείο, να το σκεφτόμαστε ανάπαντο. Σκεφτόμαστε από το τραπέζι. Να σκεφτόμαστε το τρόφιμο που καταναλώνει το ελληνικό τρόφιμο, που καταναλώνει ο, ο Νεοϊορκέζος ή ο Συγκαπουριανός. Και αν το δούμε έτσι ανάποδα την αγροτική παραγωγή, τότε θα έχουμε κάνει ένα μικρό θαύμα. Εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι το μέλλον της Ελλάδας είναι άρρηκτα συνυφασμένο με την περιφερειακή ανάπτυξη και αυτή είναι άρρηκτα συνειφασμένη με την αγροτική παραγωγή. Για να απαντήσω όμως πιο πολιτικά, τριπλασιάσαμε τα κονδύλια για τους νέους αγρότες, και τριπλασιάσαμε και τον αριθμό των νέων αγροτών στη διάρκεια της θητείας μου, παίρνοντας χρήματα από άλλες δράσεις, ακριβώς γιατί πρέπει να μπολιάσουμε τον ε, παραγωγικό μας ιστό με νέους ανθρώπους. Απλώς αν θα φύγετε από εδώ θα πάρω πολλά μηνύματα που θα γράφουν το εξή. Ναι Ζήνα, έχει ο πατέρας μου τα... φιστίκια τυχαία λέω, τα κεράσια, οτιδήποτε από όλα αυτά. Εγώ λοιπόν Θέλω να το εξελίξω αυτό. Όταν θα πάω σε μια τράπεζα να ζητήσω να πάρω δάνειο γι' αυτό, θα μου πούνε ε9, τι έχω, τι δεν έχω, δεν έχω χρήματα στην άκρη, δεν μπορώ να πάρω δάνειο. Άρα αυτό που έχω σαν ιδέα δεν μπορώ να το εξελίξω. Άρα τι κάνω, ξαναφεύγω, αφήνω τα χωράφια στον πατέρα μου και πάω στην Αθήνα για να κάνω κάτι άλλο. Είναι τα πρώτα μηνύματα που θα πάρω. Να και τώρα να αν ανοίξω, αυτά τα μηνύματα θα έρθω Τι να άνοιξε, να απαντήσουμε συγκεκριμένα. Ωραία. Δεν ξέρω αν είναι η πολιτική εκπομπή, αλλά να πούμε το εξή. Εκτό από αυτό το πρόγραμμα. Το οποίο, για το οποίο πραγματικά είμαι περήφανο, που τρέχει σήμερα με του νέου αγρότε. Ακριβώ επειδή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και ακριβώ επειδή δεν είναι εύκολο να βγάζει δάνεια για αγροτικέ ε, μονάδες και αγροτικέ παραγωγέ και ιδέε γύρω από την αγροτική οικονομία ε, στι μέρε μα, δημιουργήσαμε με, με χρήματα από το πρόγραμμα αγροτική ανάπτυξη. Και συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, εκεί που ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές και ανακοίνωσε πολλά από αυτά τα δάνεια για τους νέους ανθρώπους, εμείς δουλέψαμε πάρα πολύ με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και παρότι οι άνθρωποι ήταν τεχνοκράτες και μη μαθημένοι στα θέματα της αγροτιάς, ανταποκρίθηκαν αμέσως και δημιουργήσαμε προϊόντα για να μπορούν ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι αλλά και οι παλιοί αγρότε και αγρότε. Υπουργέ, έχω ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή, σ' όλο το Δημήτρη. Ναι. Γιατί λέτε για μηνύματα. Λέει πείτε στον ε, κύριο Υπουργό, θυμήθηκαν την αγροτιά τώρα που είναι οι εκλογέ, όλα αυτά τα χρόνια. Λέει πού ήταν η πολιτική που πληρώνει ο κόσμο έμφυα και στα χωράφια. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω από πού είναι. Είναι, από η... Που Ευαγγε... είναι. η Ευαγγελία, εντάξει, το πείτε το επωνυμότη μου, το έχει okay. στείλει στο Instagram. Είναι μία μια... τηλεθάνεια. Αθήνα ή από κάπου στο. Ε, ε... Λέει. Όχι. Όπου και αν είναι, να Ειλικρινά... Νομίζω είναι από βόρεια, από ξάνθη, είναι, ξέρω εγώ. Να, να, να πω το εξή. Ειλικρινά, εγώ αισθάνομαι περήφανο για όλου αυτού του ανθρώπου. Και ό,τι και να κάνουμε, δεν είναι να πανηγυρίζουμε, είναι λίγο μπροστά στη δική του προσπάθεια. Πιο δύσκολη δουλειά από το αγρότη το και του κοινοτρόφο, το το παιδιά δεν υπάρχει. Υπουργέ μου, υπάρχουν τρία Άρα, ζητήματα. Για να απαντήσω, για να μην υπάρξει φίλο. Λοιπόν, λέει ο κόσμο έμφυα, λέει για τα χωράφια. Θε, θε, θέλω να πω λοιπόν το εξή. Πολλά πράγματα δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε. Και σε πολλά, δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο φόρουμ. Μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Όμω, κάναμε και πολλά. Και νομίζω ότι η προσφορά των πολιτικών είναι ο καθένα να κοιτάει να βάζει ένα μικρό λιθαράκι. Και ο επόμενο να βάλει άλλο ένα λιθαράκι. Και όλοι μαζί να σκεφτόμαστε ότι, α πούμε, στην αγροτική πολιτική δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Σωστό είναι αυτό και που λέτε. Και μπορούμε να βοηθήσουμε. Υπάρχουν Τώρα όμως... είναι προεκλογική περίοδο. Και αντιλαμβάνομαι τι λέει η φίλη σου, ότι αυτό το έβαλε η Ευαγγελία Κολιούπα. Αυτά τα δύο χρόνια τώρα, δεν τα λέω σήμερα. Υπάρχουν τρία ζητήματα όμω που απασχολούν του αγρότε και του κοινοτρόφου που μα βλέπουν τούτη την ώρα. Τα ξέρετε καλά, γιατί ασχολείστε και τα γνωρίζετε και από τη θητεία σα στο Υπουργείο. Είναι η αύξηση τη ζωοτροφέ για του κτηνοτρόφου. Βέβαια, να πούμε ότι η κυβέρνηση έδωσε 93 εκατομμύρια προκειμένου να καλύψει τη διαφορά του κόστου πολύ πρόσφατα. Να απαντά μόνο σε αυτό. Όχι, 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 μισό λεπτό να απαντήσω, να ρωτήσω. Εσύ ρωτάς Δεύτερον, και η αύξηση στο αγροτικό πετρέλαιο, που είναι ένα πρόβλημα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και αυτό. Και τρίτον, τα λοιπάσματα για του αγρότε. Ναι. Η αύξηση και εκεί. Εκεί τώρα πρέπει κάτι να κάνετε. Κάπω να βοηθήσετε του ανθρώπου αυτού, γιατί και όρεξη έχουν. Και οι άνθρωποι, σωστά το λέτε, έχουν πάρει τι πρωτοβουλίε, και αυτό που ρώτησε η Ζήνα πριν, να κάνουν καινούργια πράγματα, να καινοτομήσουν στην αγροτική ε, ζωή. Αλλά θέλουν στήριξη, θέλουν ενίσχυση, θέλουν βοήθεια. Είναι ζητήματα που πρέπει να τα θέσετε επιτάπητο. Λοιπόν, για τι ζωοτροφέ και τα λοιπάσματα. Ναι. Και στην πρώτη περίοδο του COVID και στην δεύτερη περίοδο τη ενεργειακή κρίση, η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό με βάση τα δημοσιονομικά τη και τι δυνατότητε που είχε. Στο να στηρίξει του πραγματικού παραγωγού. Και λέω πραγματικού, γιατί εκεί προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα διαχωρισμό και να ψάξουμε να βρούμε ποιοι είναι πραγματικοί και ποιοι απλά δηλώνουν παραγωγή. Αυτό, παιδιά, ενισχύει πάρα πολύ του πραγματικού πάντα. Μα φωνάζουν οι άλλοι, αλλά ενισχύει του πραγματικού. Ε, το πετρέλαιο ήταν ένα αίτημα όλων των αγροτών και όλων των συνδικαλιστών ε, που για πρώτη φορά λόγω τη αύξηση τη μεγάλη ενέργεια. Αποφάσισε η κυβέρνηση σε επίπεδο και ε, έφυγε ο φόρο, αυτό το οποίο ζητάγανε. Αντικειμενικά είναι αρκετά αυτά τα οποία κάναμε. Προφανώ όχι. Όπως σε όλε τι κοινωνικέ ομάδε, έτσι και στου ε, παραγωγού του πρωτογενού τομέα, και εκεί οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν. Και συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται. Όμω, πετύχαμε, να σα πω ας πούμε, ένα ενδιαφέρον, ε, για πρώτη φορά θετικό ισοζύγιο εισαγωγών. Το 2021 και το 2022. Συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή, εξαγάγαμε περισσότερα αγροτικά και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα από ό,τι εισάγαμε. Πάντω. Έχουμε και επιτυχίε. Κύριε Λιβανέ, μένα... πλήτεται η αγροτική ζωή. Σα το λέω γιατί. γιατί ζω. <laughs> υπά... <laughs> ναι, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που λένε το εξή. Οι καιρικέ συνθήκε, οι κλιματολογικέ συνθήκε άλλαξαν. Πολλά που τα υπολογίζαμε ότι ο καιρό θα ήταν έτσι, πια δεν ευνοεί και έρχεται και η καταστροφή τη οδειά μα κτλ. Τι γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει, εμεί πώ θα προχωρήσουμε παρακάτω, Είναι το ερώτημα που μόλι πήρα από τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σωστό. Ε, πριν από τη Βόρεια Ελλάδα, το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζει η Κρήτη. Όσο αλλάζει ε, το κλίμα, αλλάζουν όλα στην παραγωγή, αλλάζουν ακόμα και τα προϊόντα βλέπετε ότι πολλοί που προσαρμόζονται ας πούμε σήμερα στην Κρήτη κάνουν ε, μεγάλες παραγωγές σε αβοκάντο που παλιά ε, το ε, παρήγαγαν πιο νότιο. Άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Εμείς πρέπει πρώτον να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο στήριξης των ανθρώπων που είναι στην παραγωγή σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχει διαχειριστεί, διαχειριστεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις συναντήσεις των μεσογειακών χωρών και στο φόρουμ που έχουν. Δεύτερον, πρέπει να ενημερώσουμε πάρα πολύ και συνεχώς τους παραγωγούς για αυτές τις εξελίξεις, διότι οι αγρότες μας, οι κοινοτρόφοι μας, χρειάζονται πολύ και συνεχή ενημέρωση. Τρίτον, να εκμεταλλευτούμε τις συνθήκες και τα προγράμματα που έχουμε. Φερυπίν, ακρογωνιαίος λήθος της πολιτικής μας και της εθνικής μας στρατηγικής ήταν τα συλλογικά σχήματα. Δηλαδή, ενισχύ, κόβουμε τους φόρους, δίνουμε πέσω επιδοτήσεις, σε ομάδες παραγωγών και συνεργασίες παραγωγών και συνεταιρισμού. Γιατί? Γιατί έτσι τους δίνουμε τη δυνατότητα να δουν ποια είναι η κατεύθυνση, να γίνουν περισσότεροι μαζί για να αντιμετωπίσουν συνολικά ω ομάδα τα προβλήματα αυτά. Γιατί δεν μπορεί ο καθένα μόνο του. Πώ φροντίζετε. Επόμενη Πώς ερώτηση. Πω, να. Σενβαρό, λοιπόν, δεν είμαι υπουργό πια. Όχι, ναι, <laughs> ναι, <laughs> δεν έχει σημασία. Δεν ε... δε θέλω υ... να πάρω ναι, 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 αυτή ναι, ναι. τη συζήτηση πάνω μου. Γιατί Περιμένετε όμω. Το προ τον συνάδελφο. Δεν έχει να κάνει. Ε, όμως υπήρξατε στο υπου... Υπουργείο, ναι. γνωρίζετε. Άρα είστε μέλο του κόμματο, γνωρίζετε τι είναι τα επόμενα σχέδια. Μην ότι εγώ δεν εκφράζω σήμερα. Επειδή Είμαι, ε, βάλαμε ένα challenge πολιτική, στον κόσμο πολιτική. και τα μηνύματα έρχονται και εγώ προσπαθώ και την κουβέντα να παρακολουθώ και τα μηνύματα και στα μηνύματα να μπαίνουν. Λένε λοιπόν, αφού λοιπόν εμεί τυποποιούμε ένα προϊόν και είμαστε Έλληνε και θέλουμε αυτό να το κάνουμε εξαγωγή. Με τι μούτρα, κυρία Ζήνα, δηλαδή πώ θα το στείλουμε έξω, πώ θα μπούμε να φτιάξουμε αυτή τη μικρή επιχείρηση από το λογιστήριο μέχρι τα πάντα για να μπορούμε να το πετύχουμε. Δηλαδή. Αν κατάγομαι από πλούσια οικογένεια, σου λέει η άλλη, μια χαρά θα το κάνω. Θα έχω τα κεφάλαιά μου, θα στήσω το γραφιάκι μου, όλα καλά. Αν όμω δεν είμαι από πλούσια οικογένεια και θέλω να το πετύχω κι εγώ ω αυτοδημιούργητη, τι θα μου δώσουν. Πρώτον, να πω ότι ε, ένα από του λόγου που μπήκα στην πολιτική είναι για να βοηθήσουμε αυτού που δεν είναι πλούσιοι. Αυτοί που είναι πλούσιοι και ισχυροί, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, θα καταφέρουν να κάνουν πορείε. Και αυτοί βέβαια είναι πολίτε και θέλουμε να του στηρίξουμε, αυτοί. αλλά κυρίω. Νομίζω ότι του περισσότερου που μπαίνουν στην πολιτική του ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που έχουν περισσότερα προβλήματα. Δεύτερον, αυτό είναι το ίδιο που έλεγα πριν. Εάν εσεί, εδώ ή εγώ, πάω με ένα χωράφι 50 στρέμματα, όχι μικρό, να προσπαθήσω να κάνω μία παραγωγή και να εξάγω μόνο μου με τη φιλοδοξία να μπω στα σούπερ μάρκετ τη Αμερική, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τα καταφέρω. Εκεί είναι που μπαίνουν τα συλλογικά σχήματα. Εκεί είναι που μπαίνει βέβαια και ένα τεράστιο ζήτημα που είναι η αλλαγή νοοτροπία, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των αγροτών. Μπαίνουμε τώρα στην πολιτική, αλλά εσεί με πάτε. Εγώ εκπρόσωπος ο εκ πρόσωπες, ο ο της Ελλάδα στο ε, 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 ΝΑΤΟ είμαι, αν θέλετε να μιλήσουμε για είμαστε είμαστε το αποδέκτες δά. του challenge που βάλατε. Βάλτε τα ερωτήματα εσείς και Εσείς πήρει... μου είπατε για τα μηνύματα. Ε, ναι, και εγώ σας το αποδέχτηκα. Έτσι, μπράβο. Αλλά μας το θέσατε όμως. Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημα της φίλης που σας ρωτάει για το πώς μπορούμε να εξάγουμε, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολη πορεία για... στα συλλογικά σχήματα για τις εξαγωγές μας, για τη δημιουργία brands, τα οποία να είναι αναγνωρίσιμα στο εξωτερικό. Και αυτό γιατί. Γιατί οι μεγάλες αγορές ζητάνε πρώτον μεγάλες και συγκεκριμένες ποσότητες, Έτσι. δεύτερον ίδιες ποιότητες. Δηλαδή ένας μικρός παραγωγός για να έχει το ίδιο προϊόν κάθε χρόνο, σημαίνει ότι πρέπει να έχει διαμορφώσει έτσι την παραγωγή του και τις συνθήκες που η, η εμπειρία που έχω είναι ε. ότι για να το κάνει αυτό χρειάζεται να μια μεγαλύτερη Επιχείρηση. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και τηλεθεατέ ε, που ε, λένε και το εξή: Ότι κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να γίνουν και πιο αυστηροί έλεγχοι στους αγρότες. Διότι κάποιοι. Θα, α, δεν κάνω, δεν κάνω χιόνι. αρέσει πολύ αυτό. Ε, υπάρχει, δηλαδή. Για δεν κάνω καθόλου. Για τις εγώ, ναι, το Μητρό. Και, μου, και μου λένε το εξή: Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν επιδοτήσεις, που παίρνουν ακριβά αυτοκίνητα, για το, για το Μητρό, που σπουδάζουν ρε. τα παιδιά του στο εξωτερικό και ουδέποτε πάτησαν το πόδι του στο χωράφι. Ονόματα έχει, και διευθύνσει. Εγώ κατ αλήθεια σα το λέω. Έχει δίκιο Γιατί πρέπει να το. Και πρέπει το να, να σα πω ότι στον ένα χρόνο που ήμουν υπουργό. Και μου λέει και επιτακτικά, περιμένω το βράδυ, να το ακούσω. Και απαντώ. <laughs> από το πρωί στο βράδυ, μαζί με τα άλλα, ασχολιόμουν με του ελέγχου. Με του ίδιου ελεγκτικούς μηχανισμού που παρέλαβα, καταφέραμε και κάναμε χιλιάδε ελέγχου, εκεί που γινόντουσαν δεκάδε. Βάλαμε <laughs> Εκατοντάδε πρόστιμα εκεί που δεν μπαίνανε και ένα συγκεκριμένο νούμερο, όταν μπήκα στο Υπουργείο, η τιμή στο εγωπρόβιο γάλα ήταν 0,65 ευρώ το λίτρο και όταν έφυγα ήταν 1,35 Γιατί? Γιατί χτυπήσαμε τι παράνομε ελληνοποιήσει, χτυπήσαμε τι νοθεύσει και ανέβηκε η τιμή στο γάλα του παραγωγού. Γιατί το έκανα αυτό, Γιατί είμαι από την Ετωλοακαρνανία, έβλεπα του παραγωγού μα στον ορεινό βάλτο, στο ορεινό ξηρόμερο, οι οποίοι μου λέγανε το ίδιο και κάναμε ελέγχου και έχει δίκιο. Η τηλεθεάτρια που σα το λέει. Πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, όπω γίνεται και θα έπρεπε να γίνεται ακόμα περισσότερο στην αγορά σήμερα από την ώρα του Υπουργείου Εμπορίου. Έτσι, πρέπει και οι, οι μηχανισμοί, πήγαν από δική μα, του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη, να κάνουν αυτή τη δουλειά εντατικά. Έχει δίκιο. η έλεγχοι πρέπει να συνεχίσουν. Ω προ τι επιδοτήσει. Ε, έφαγα πολύ ξύλο, επειδή έκοψα επιδοτήσει. Αγρότες που δεν είναι αγρότες μαϊμού. Για να τα δω και, από αγρότε μαϊμού Έφαγα πολύ από. ξύλο Και <laughs> για μένα ε, Είναι ε, παράσιμο <laughs> το ε, ξύλο ε, που έφαγα τότε ε, Μπορεί να πει τον κύριο να σηκωθεί Αλλά να πω <κάτι. χωρή> συγκινούμε ειλικρινά Αυτό που δεν πέτυχα ω Υπουργό, το πετυχαίνουμε σήμερα <χωρή> Να βάλουμε στις εκπομπές σα τα αγροτικά θέματα Για πες θα τη συζητήσουμε εγώ με τον Δημήτρη. Θέλω να ολοκληρώσουμε. Ναι. Πάντω, κύριε Λιβανέ, εμένα μου δημιουργείται εντύπωση, παρότι πολύ μικρότερο, ότι πάντοτε ο αγροτικό πληθυσμό ήταν μια κοινωνική ομάδα που ήταν πολύ τεσόμοιρη τη εκάστοτε κυβέρνηση, είτε από τι ε, επιδοτήσει, είτε από τι ενισχύσει δε είτε από τα δικαιώματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ σοβαρά με διαρθρωτικέ αλλαγέ. Αυτή ήταν η, η, δική μου άποψη που ισχύει και μέχρι σήμερα. Όλη διαχείριση έκαναν. Γιατί αυτά τα ζητήματα Συνεχίζονται και χρονίζουν. Κάποιο κτηνοτρόφο από την Αθήνα μπορεί να έχει δικαιώματα στην πέλα. Αυτό δεν άλλαξε. Και, αυτή, και αυτό είναι μια τρανταχτή παρανομία που ισχύει και επαναλαμβάνεται. Ε, βλέπω ότι γνωρίζετε κάποια πράγματα. Να σα απαντήσω ότι ε, ένα από του αγώνε μου ήταν να αλλάξω την τεχνική λύση. Αυτό που λέτε. Αυτό δημιουργήθηκε βέβαια για συγκεκριμένου λόγου πίσω, στη δεκαετία του 2010 με 20. Όμω πρέπει να καταργηθεί. Και πρέπει προφανώ, γιατί ξεπεράσαμε το πρόβλημα που είχαμε τότε με την Ευρώπη, και πρέπει πλέον να γυρίσουμε πίσω. Ήταν μια προσπάθειά μου. Γιατί αφορά ευρωπαϊκά λεφτά. Ακριβώ. Ακριβώς. Ακριβώς. Όμω, σε αυτό το πλαίσιο, και επειδή είπατε επίση κάτι δεύτερο σωστό, ότι στο Υπουργείο αυτό πολύ συχνά κάνουν μια απλή διαχείριση. Εγώ προσπάθησα να κάνω αυτέ τι τομέ. Δύο, τρει τι αγγίξαμε. Η μεγαλύτερη την οποία κάναμε, και είχα την τιμή να την παρουσιάσουμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ω Πρωθυπουργό στην Αθήνα, ήταν το πρόγραμμα EIDOR 2.0, που προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε ακριβώ τι υποδομέ των αρδευτικών δικτύων σε όλη την Ελλάδα. Δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα, δηλαδή, πώ κάνουμε αυτοκινητόδρομου, λιμάνια και αεροδρόμια για τον τουρισμό και το εμπόριο, να φτιάξουμε τι υποδομέ για το νερό. Το νερό είναι για του αγρότε και του νοοτρόφου ότι είναι το αίμα mm -hmm. για τον οργανισμό μα. Και αυτό το πρόγραμμα προχώρησε στο σχεδιασμό του. Σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου, ε, χθε είχα μιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα, στη Λακωνία και ανακοίνωνε ένα τέτοιο έργο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στη Βόρεια Ελλάδα και ανακοίνωνε ένα τέτοιο γιατί έργο. Για και στην Ετωλοακαρνανία έχουμε 31 τέτοια μικρά έργα για να του φτιάξουμε τα αρνητικά δίκαια και έχετε δίκιο. Αυτή θα πρέπει να είναι η αποστολή αυτή. στην Πέλα δεν έχουμε Όταν κανένα Όταν ξαναβρεθούμε θα τα πούμε. Η Πέλα είναι πολύ δυνατή και μπορούμε να μιλήσουμε για την Πέλα κάποια στιγμή, αλλά έχετε δίκιο και μακάρι να μπορέσουμε να βάλουμε την αγροτική παραγωγή ω κεντρικό μοχλό του οράματο για την ανάπτυξη τη χώρα την επόμενη δεκαετία. Σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. να έχετε μια. Τι επόμενε καλέ και ευλογημένε μέρε και καλή ανάσταση. Να είστε καλά. Καλή ανάσταση καλή σε όλου εσά και στους τηλεθεατέ σα.